Βασίλη. Είναι 8:48. Βέβαια, Βασίλη, βέβαια. Θέλω και τσάι, τι κάνετε? Καλά, φίλε. Καλά. Μας λείψατε. Να είσαι καλά. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ. Πάλι καλά που δεν έπεσε ξύλο σήμερα. Τους παίχτες. Κάποιοι παίχτες πρέπει να σηκωθούν να φύγουν επιτέλους. Αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά. Και κάποιοι παίχτες δεν τη σέβονται. Και ο προπονητής δεν σέβεται την ομάδα. Και ο κ. Χαραμίδης δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Να συναντήσει τον Πιά και τον Παπά. Έχει παραγεί το κακό στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την έχουνε με κρίνει αυτοί οι κύριοι. Και είπα, ο Πλάγκο σήμερα, παιδιά, μπήκε αλλαγή μέσα και δεν έκανε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Χιμένε. Γιατί έβγαλε το γκιουπ. Με ποιο κόστος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γενικά. Μια και μαζί είναι τη ευκαιρία μου να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Δεν έχω καταλάβει γενικά τι γίνεται στην ΑΕΚ. Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνει ο Φερέρα. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω τι πίεση δείχνει το προπονητής ή τι γίνεται μέσα στα ποδητήρια της ομάδας. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πράγματα στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα. Είχα την εντύπωση όταν ανέλαβε ο Χιμένες ότι ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος, η αποστολή του. Πίστευα ότι όλοι έπρεπε να καταλάβουν στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λόγο είχα ενοχληθεί και όταν άκουγα ότι η ΑΕΚ πάει από πρωταθλητισμό μετά από κάτι νίκες. Ειδικά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη που είχε κάνει μετά τον Άρη που κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ότι ήταν ξεκάθαρος ποιος έπρεπε να ήταν ο ρόλος του Χιμένες. Ο ρόλος του Χιμένες έπρεπε να δώσει στην ΑΕΚ ένα αγωνιστικό πλάνο συγκεκριμένο φέτος. Να την οδηγήσει σε μια μικρή αγωνιστική βελτίωση και μέσα από αυτό το πλάνο να βελτιωθούν ατομικά κάποιοι ποδοσφαιριστές, το οποίο σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα 10%, 15%, 20% έχω την εντύπωση έχει συμβεί. Και να ξεκαθαρίσει την άποψή του ποιους χρειάζεται πίσω. Μπράβο, ναι, με τι τακτική θα πάει γενικά όσα πρέπει να κάνει ένας προπονητής και να φτιάξει μια ομάδα για του χρόνου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο από την αρχή κινήθηκε σε αυτό το κομμάτι σε λάθος λογική ως πάνω προπονητής. Για ποιο λόγο μετά από κάθε αγωνιστική ακούγαμε για την άσχημη δουλειά του προκατόχου του, για ποιο λόγο μετά από κάθε κακό αποτελέσμα, αρνητικό αποτελέσμα, ο Χιμένεθ κανένα αποτέλεσμα δεν το διαχειρίσει και ήρεμα, και για ποιο λόγο φτάνουμε σε αυτό το σημείο να φαίνεται ότι ο Χιμένεθ δεν θέλει κιόλας να. Δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ ο προπονητής. Επειδή η ΑΕΚ δεν έχασε στο Καφτατζόγλιο, έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να είναι δεδομένο το ότι ο άνθρωπος δεν κάνει δουλειά για τον επόμενο μήνα, για τον επόμενο δίμηνο, κάνει δουλειά για την επόμενη σεζόν. Έπρεπε να το ξέρει και ο ίδιος και να λειτουργεί πάρα πολύ πιο ήρεμα, πάρα πολύ πιο νυφάλαια. Θέμη, κάτι θα πεις? Απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως, όπως έλεγε και ο Σημακόπουλος, αλλιώς του τα είχαν παρουσιάσει όταν ήρθε, του είχαν ζητήσει άλλα πράγματα. Πάμε για φέτος και να κάνουμε και να δείχνουμε. Και υποθέτω ότι και ο ίδιος είδε το πέρασμα του από την Ελλάδα, σου λέει θα πάω να κάνω τον Βαλβέρδε. Γρήγορα. Θα πάω να κάνω τον Βαλβέρδε. Θα πάω εκεί, χαμηλού επίπεδου είναι, με την προπονητική μου θα τα βελτιώσω, θα πάρω μια διάκριση, θα είναι πρωτάθλημα, θα είναι έκδοση Champions League, θα είναι κύπελο, κάτι θα είναι. Να τη βάλω στο βιογραφικό μου και ένα τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και ο ίδιος ενοχλείται από το γεγονός αυτό. Δεν ψήνεται που δεν μπορεί από την πρώτη του χρονιά κιόλας να κάνει πράγματα. Και τον ενοχλεί. Απλά πρέπει να τον ενημερώσουν, κάποιοι να ενημερώσουν τους ανθρώπους καταρχάς όπου παίρνουν τις αποφάσεις πώς θα τρέξει η ομάδα, πώς θα τρέξει η ΑΕΚ, ότι για να κάνεις κίνηση άμεση, για να κάνεις μια δουλειά του Αρπακόλα πρέπει να είσαι και ο καλύτερος. Έτσι, πρέπει. Πρέπει να είσαι καλύτερη ομάδα, οπότε να πάρεις ένα παιδί. Γι' αυτό λέω, αλλιώς τα περίμενε, αλλιώς τα είχαν πει, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβεί, αλλιώς τα βρήκε και δεν ψήνεται αυτή τη στιγμή. Τον χαλάει το ότι η ΑΕΚ δεν θα πάει για κάτι. Τον χαλάει. Έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετικές καταστάσεις για να πάρουν ένα προπονητή και να του πούνε πάρε το τίτλο. Η ΑΕΚ δεν είχε αυτή την πολυτέλεια. Από το σημείο, ο Χιμένεθ αυτό που έχει να κάνει, είναι γιατί με βοήθησε και η τοποθέτηση του Θέμη, είναι να πει ότι έχω στον εαυτό του, ότι έχω τον περιθώριο, έχω τον χρόνο, έχω και την όρεξη να κάτσω εδώ για να δουλέψω, ή να μας αποχαιρετήσει και να έρθει άλλος προπονητής να χτίσει. Η ΑΕΚ θέλει δουλειά, θέλει βελτίωση. Εγώ προπονητικά δεν έχω την αίσθηση ότι έχει την πολυτέλεια ΑΕΚ να βρει καλύτερο προπονητή του Χιμένεθ. Όχι ότι είναι τέλειος, αλλά δεν είναι και ο χειρότερος και είναι ένας προπονητής με παραστάσεις και έδειξε από την αρχή ότι μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα. Μια μικρή βελτίωση η ΑΕΚ την είχε. Ή θα κάτσει να καταλάβει ότι δεν κρίνεται άμεσα, δεν κρίνεται κάθε Κυριακή. Θα κριθεί με την ομάδα που θα χτίσει του χρόνου.
να κάτσει να δουλέψει ή να πάει στην πατρίδα του να ψάξει να βρει ομάδα. Γιατί αν μείνει για το άμεσο αποτέλεσμα εδώ, όπως είπε και ο πολύ σωστά ο Σιμακόπουλος, θα χάσει και την δυνατότητα να πάει στην Ισπανία και να βρει ομάδα πρώτης εθνικής. Τώρα δεν μιλάμε να ακούσουμε τη δική σου τοποθέτηση, Βασίλη, για δύο λεπτά πριν πάμε σε δελτίο στοιχήματος. Είμαστε. Κρεμόμαστε. Ο κύριος Χιμένα καλύτερα να σκοφεί να φύγει. Μάλιστα. Γιατί θα τον αποτύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνω τον κύριο Χιμένα. Βάζει πάλι τον Τζόγλου πάλι. Έτσι, έκανε πάλι τα λάθη του. Έφαγε η ΑΕΚ το δεύτερο γκολ. Τελείωσε. Θα αποκλειστεί και την τετάρτη από τη Λάρσα. Λοιπόν, να δω τον κύριο Αδαμίδη, τον κύριο Θεία και τον κύριο Παπά, θα ξαναβάλω λεφτά και ζητώ από τον κύριο Σταύρο Αδαμίδη λοιπόν να συναντήσει ή τον κύριο Μελισσανίδη ή τον κύριο Κοζόνη. Αν δεν μπορούνε, να σκοτώσουν και τρεις. Μάλιστα. Οι μέτοχοι. Ωραίος. Γιατί την έχουν μικρή την ΑΕΚ, αυτοί κύριοι. Έγινε, Βασίλη. Έγινε. Ευχαριστούμε. Δελτίο στοιχήματος με τον Εκτάριο Οικονόμου. Επιστρέφουμε.